Πρωταυτέ Μητροπολίτα, Δρυνοπόλεως, Ογωνιανής και Φωνήτης, κύριε κύριε Ανδρέα, οικός εκ μέσης καρδίας, σας ευχαριστώ και σας ευγνωμονώ που με την ευλογία σας σήμερα παρευρίσκομαι ανάμεσά σας ως ομιλητής με θέμα η προσωπικότης του Γέροντος Παϊσίου, Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Όσοι εγνωρίσαμε τον Γέροντα Παΐσιο, άλλοι προσωπικά, άλλοι από τα βιβλία, άλλοι από διηγήσεις άλλων, διαπιστώνουμε ότι ο Γέροντας Παΐσιος είχε αφιερώσει όλο του το είναι στον Θεό. Εφήρμοζε κατά γράμμα το λεγόμενο, δεν έδωσε στον Θεό τίποτε εκείνος που δεν τα έδωσε όλα. Και ο Γέροντας Παΐσιος όντως τα έδωσε όλα για τον Θεό. Η πνευματική του προσφορά ανά τους αιώνας θα είναι μεγίστη και ανυπολόγιστη. Παρά τις προσωπικές του δοκιμασίες, πειρασμούς, αδικίες, συκοφαντίες κλπ, η ολοκληρωτική του αγάπη και η αφοσίωσή του παρέμειναν αναλύωτες τόσο ως προς τον Θεό, όσο και ως προς τους ανθρώπους. Ήτο βιαστής της φύσεώς του, είχε νύψη, προσευχή, άσκηση και γνήσιο πατερικό και μοναχικό φρόνημα. Όποιος τον επεσκέπτετο και συνομιλούσε μαζί του ή ακόμη και μόνο να έβλεπε εν σιωπή την μορφή του, ένιωθε ότι ανέπνεε καθαρό οξυγόνο και ανεζωογονήτο. Ο Γέροντας ήταν πιστός στην παράδοση και πονούσε, αγωνιούσε και προσήφχε το διακαώς για την διατήρηση της αυθεντικότητος και μοναδικότητος του Αγίου Όρους. Δεν δεχόταν με τίποτε την αγίωση της παραδόσεως του Αγίου Όρους από το κοσμικό φρόνημα, τις ποικίλες επιδράσεις κλπ. Έλεγε, αν παραμείνουμε ασκητές, νυπτικοί, γνήσιοι μοναχοί και αφήσουμε να χαθεί η φυσική κατάσταση του τόπου και να αλλοιωθεί, αυτό θα είναι πτώσεις για όλους μας. Αν πάλι διατηρήσουμε τα κτίρια, τα κοιμήλια κλπ και χάσουμε τη μοναχική μας ιδιότητα και εκοσμικευθούμε, τότε θα είμαστε σαν ξεναγή σε αξιοθέατα. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο πρέπει να επιτρέψουμε. Το περιβόλι της Παναγίας μας, έλεγε, πρέπει να μείνει και να διατηρηθεί αναλύωτο και τα άνθη του, οι μοναχοί του, να ευωδιάζουν πάντοτε με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε ότι ο Γέροντας ήταν ένας γνήσιος, λοιπόν, παραδοσιακός, αγιορείτης μοναχός. Έλεγε, δεν έχω υποτακτικό, με την στενή δηλαδή έννοια, δεν έχω υποτακτικό, διότι είμαι υποτακτικός όλου του κόσμου. Χρέος μου και καθήκον μου είναι να προσεύχομαι για όλους τους ανθρώπους. Δεν είμαι άνεργος, το επάγγελμά μου είναι να φτιάχνω τους λογισμούς των ανθρώπων. Βλέπουμε τι πνεύμα διακονίας, αγάπης και πόνο αληθινό είχε ο Γέροντας για τους ανθρώπους. Τον ερώτησε κάποιος μοναχός, «Γέροντα, να πάω σε κοινόβιο ή να μείνω μόνος μου σε κελί?» απήντησε ο Γέροντας. «Υπάρχουν τα πουλιά του κλουβιού και τα πουλιά του κλαδιού. Οι μοναχοί του κοινοβίου και οι κελιώτες μοναχοί δηλαδή». Και συνέχισε, «Μη διαλέξεις μόνο σου το κλουβί ή το κλαδί, διότι θα μείνεις χωρίς φτερά.
χωρίς δηλαδή πνευματικά φτερά. Γιατί το πουλί χωρίς φτερά έχει πνευματικό μαρασμό. Βρες λοιπόν διακριτικό, έμπειρο πνευματικό οδηγό για να σου πει σε ποια πνευματική ράτσα, παύλα, είδος ανήκεις. Κάνε υπακοή και τότε διπλά και τριπλά πνευματικά φτερά θα αποκτήσεις, διότι μόνο σε ό,τι γίνεται με υπακοή και ευλογία έρχεται η χάρις και η πνευματική προκοπή. Αν πάρουμε άδεια από την σημαία, σε εισαγωγικά η λέξη, δηλαδή αν βάζουμε μετάνοια, πάλι εισαγωγικά, μόνο στον δικό μας λογισμό και κάνουμε δηλαδή υπακοή στον εαυτό μας, τότε χάνουμε και ό,τι στοιχειωδώς έχουμε αποκτήσει. Φράσεις του Γέροντα. Βλέπουμε την σοφία, την χάρη, την διάκριση σε κάθε συμβουλή, σε κάθε συμβουλή και την βοήθεια που προσέφερε ανιδιωτηρός ο Γέροντας. Κάποτε ένας προσκυνητής πηγαίνοντας προς την Παναγούδα έπεσε σε ένα βαθύ ρέμα κοντά σε ένα κελί. Ο γέροντας του κελιού αυτού του παρέσχε τις πρώτες βοήθειες και ο προσκυνητής λόγω του σοβαρού χτυπήματος δεν πήγε τελικά στον γέροντα Παΐσιο. Μετά από πολύ λίγο ο γέροντας εφώναξε δυνατά από την Παναγούδα στον γέροντα του εν λόγω κελιού, ο οποίος ευρίσκεται στην απλοταριά του κελιού του, που απήχε περίπου 300 με 400 το πολύ μέτρα από την Παναγούδα και είπε ο γέρον Παΐσιος «Ε, πάτερ τάδε» και απήντησε ο μοναχός «Ευλόγησε τον γέροντα, θέλετε κάτι» και απήντησε ο γέροντας «Τίποτα, τίποτα, το τηλέφωνο δοκίμασα» είπε ο γέροντας Παΐσιος. Βλέπουμε πως ο γέροντας ήξερε να κρύβει την αρετή του και τα υπερφυσικά χαρίσματά του και πόσο διακριτικά και με τι σοφία και χάρη περνούσε τα μηνύματα της πηγαίας καρδιακής αγάπης του, της προσευχής του, της έγνοιάς του, της μεριμνάς του κλπ. Σε κάποιον τότε δόκιμο μοναχό που τον επισκέφτηκε στην Παναγούδα, ο γέροντας είπε «Πάρε ένα λουκούμι». Ο δόκιμος μοναχός, ενώ ήταν έτοιμος να απλώσει το χέρι του, κάτι τον εμπόδισε και δεν πήρε τελικά το λουκούμι. Και ένιωσε εκείνη τη στιγμή ακριβώς μια εσωτερική γλυκύτητα. Ο γέροντας σε λίγο πάλι του λέει «Πάρε και δεύτερο λουκούμι», ενώ ο δόκιμος μοναχός δεν είχε πάρει ούτε καν το πρώτο. Αλλά και πάλι, πριν ακόμη απλώσει το χέρι του, κάτι τον εμπόδισε, δεν πήρε λουκούμι και ένιωσε για δεύτερη φορά την ίδια ακριβώς εσωτερική πνευματική γλυκύτητα. Μετά από καιρό, όταν ο δόκιμος μοναχός αυτός επισκέφτηκε πάλι τον γέροντα, ο γέροντας Παΐσιος, όπως άλλωστε συνήθιζε σε όλους, του λέγει αυθόρμητα «Έλα ευλογημένε να σε κεράσω πρώτα, κανένα λουκούμι» και τότε εκείνος ο δόκιμος μοναχός του λέγει «Γέροντα, θέλω από τα άλλα τα λουκούμια», εννοώντας φυσικά την εσωτερική γλυκύτητα, και ο γέροντας του απήντησε χωρίς να ζητήσει διευκρινήσεις. Από τα άλλα τα λουκούμια θα δούμε, τρεις τελείες. Βλέπουμε τι κομψότητα, λεπτότητα και προπαντός διορατικότητα διέκριναν τον όντως Άγιο Γέροντα Παΐσιο. Μία φορά σε μία αγρυπνία έψαλε κάποιος γέροντας το πάσα πνοή σε αργό μέλος, παπαδικό όπως λέγεται ύφος, πανήγυρης ή τογάρ. Αλλά επειδή εξέφυγε
εκείνος ο γέροντας από το μουσικό κείμενο έβαλε και δικά του τελικά αυτοσχέδια μουσικά στοιχεία με αποτέλεσμα να το κάνει το μουσικό μέλος πιο πολύπλοκο και διαφορετικό από το μουσικό κείμενο. Και τότε του λέγει με αγάπη ο γέρον Παΐσιος όταν το τελείωσε: «Ε πάτερ, σε εκείνο το Πάσχα πνοή πολλές πνοές έβαλες σήμερα μέσα». Εδώ βλέπουμε πως με λεπτό χιούμορ και λογοπαίγνια έδινε διακριτικός συμβουλές. Έλεγε ο Άγιος Γέροντας να έχουμε μετάνοια και στόχος μας να είναι ο Παράδεισος. Απέκδυση του παλαιού εαυτού χρειάζεται και όχι απέκδυση του ρουχισμού όπως συμβαίνει στις ημέρες μας, εννοώντας προφανώς την άσχημη ενδυμασία. Έλεγε επίσης: «Όλοι είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά πόσα από τα παιδιά του βρίσκονται στο σπίτι του πατέρα τους». Βλέπουμε πόσο ενδιαφερόταν ο γέροντας να έχουμε μετάνοια και να μην χάσουμε τον Παράδεισο. Έλεγε: «Με τόσες αγρυπνίες και ξενύχτια που κάνουμε, είμαστε κατά Θεόν αλήτες». Είπε κάποτε παραμονή της εορτής της Αγίας Άνης, μητέρα της Υπεραγίας Θεοτόκου: «Πρέπει να κάνουμε μία αγρυπνία σήμερα, γιορτάζει η γιαγιά μας, αφού μάνα έχουμε την Παναγία μας». Είπε σε κάποιον ο οποίος είχε τρεις κόρες μοναχές: «Τι ανάγκη έχεις εσύ, έχεις συμπεθεριάσει με την Παναγία μας». Έλεγε: «Ο μοναχός δεν πρέπει να χρησιμοποιεί καθρέφτη, να καλύψει τον καθρέφτη με την εικόνα του Χριστού και εκεί να καθρεφτίζεται για να βλέπει, να συναισθάνεται και να εμπεδώνει τι ασχήμια πνευματική έχει. Σε κανέναν άλλον καθρέφτη δεν πρόκειται να δούμε καθαρά τον πραγματικό μας εαυτό». Βλέπουμε πως προσπαθούσε με κάθε τρόπο να βοηθήσει ο Άγιος Γέροντας τους ανθρώπους να θεραπευτούν. Έλεγε με πόνο: «Με αδερφό και πατέρα τον Χριστό και μάνα την Παναγία είμαστε όλοι γνήσια πνευματικά αδέρφια. Δεν υπάρχει χώρος ανάμεσά μας για ετεροθαλή και ετερόδοξα αδέρφια», σε εισαγωγικά τώρα το αδέρφια. Και από τη συνάφεια των λόγων του εννοούσε τους ετεροδόξους, ότι εάν δεν επιστρέψουν στην Ορθοδοξία δεν μπορούν να θεωρηθούν εν Χριστώ αδελφοί. Βλέπουμε εδώ πόσο πονούσε για την Ορθοδοξία και πόσο ενδιαφερόταν για ό,τι αφορούσε τα εκκλησιολογικά θέματα και κατέθετε σαφώς τη γνώμη του. Κάποτε που είχε πολλούς επισκέπτες, για να τους αναπαύσει έμενε μαζί τους για πολλές ώρες. Μετά έκανε προσευχή καρδιακή για τα προβλήματά τους, καθυστερώντας τον προσωπικό του καλογερικό κανόνα, και έφτασε παρακαλώ να κάνει τον εσπερινό της προηγούμενης ημέρας όταν ανέτελε ο ήλιος. Και έλεγε επ' αυτού: «Ο ήλιος ανέτελε και εγώ έψαλα φως ηλαρών». Εδώ βλέπουμε τι αγάπη είχε ο γέροντας για τους ανθρώπους και δεν υπολόγιζε κούραση, χάσιμο χρόνο, την υγεία του κλπ. Αλλά συγχρόνως ότι δεν παρέλειπε ούτε στο ελάχιστο το προσωπικό του καλογερικό τυπικό και κανόνα. Έλεγε για το πιδάλιο:
Το λένε πηδάλιο γιατί μπορούμε όταν πρέπει να το στρίβουμε ελαφρώς. Αλλά ποτέ δεν αλλοιώνουμε, αλλάζουμε και οικονομούμε τα ανοικονόμητα. Παραδείγματος χάρη για τα κολλήματα ιεροσύνης, με πόνο, αγάπη και θλίψη, έλεγε προς επισκόπους και ενδιαφερομένους. Μα γιατί τέτοια εγκλήματα, αφού είναι απλά τα πράγματα, οι συγκεκριμένοι άγιοι μπορούν να γίνουν, ιερείς όχι. Κάποιος καθηγητής Πανεπιστημίου της Θεολογίας είπε στον Γέροντα Παΐσιο, «Γέροντα, στην εποχή που ζούμε τότε τέλη 20ου αιώνους, είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι υπάρχουν δαίμονες?» Αστεία πράγματα, οι δαίμονες δεν είναι παρά η προσωποποίηση του κακού, έλεγε ο καθηγητής και μάλιστα της Θεολογίας. Και ο Γέροντας Παΐσιος είπε απλά, «Μα τι λες ευλογημένε, εμείς εδώ βλέπουμε δωρεάν σινεμά με δαίμονες». Κάποτε έστειλε γράμμα σε κάποιες μοναχές και τις προέτρεψε να φύγουν από τη γερότησά τους, η οποία ήταν πλανεμένη και εκινδύνευαν. Οι μοναχές του απήντησαν, «Γέροντα, εκτός των άλλων κλπ. Κλπ. Οι ηγουμένοι είναι και ευηδείς, ευείδος, δηλαδή έχει ωραία μορφή, παρουσιαστικό κλπ. Και απήντησε ο γέροντας, «Ευηδείς είναι, τώρα κατάλαβα γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, γιατί λείπουν βίδες σε όλες σας». Όταν τον επισκέφθηκαν κάποιοι συμφοιτητές μου, ο γέροντας τους είπε, «Το παν είναι να μην χωλαίνουμε πνευματικά». Και όταν ένας εξ αυτών τον ερώτησε, «Γέροντα, για μας προσωπικά το λέτε?» Ο γέροντας απήντησε, «Εξαιρούνται οι παρόντες εκτός από αυτούς που βρίσκονται εδώ». Και στην ίδια παρέα, όταν ο γέροντας αντιλήφθηκε ότι δεν καταλάβαιναν δυστυχώς τίποτε, ούτε τα απλά δηλαδή, σε κάποια στιγμή θέλοντας να τους πειράξει, τους είπε, «Επειδή εσείς είστε του Πολυτεχνείου και πιάνετε πουλιά στον αέρα, τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται εκτός από αυτά που δεν καταλαβαίνετε». Κάποτε που γινόταν δώρος για κάποιον γέροντα για τον οποίον διέδιδαν ορισμένα πνευματικά του παιδιά ότι είχε διόραση, προόραση, νοερά, αυτενέργητη προσευχή κλπ. Και ο γέροντας εκείνος ο ίδιος δυστυχώς τα δεχόταν, ο γέρον Παΐσιος τον εκάλεσε στην Παναγούδα και τον συμβούλευσε λέγοντάς του, «Την αρετή σου μην τη βγάζεις στο σφυρί, γιατί αν συνεχίσεις έτσι, από αυτόν τον δώρο τελικά μόνο κουρνιαχτός θα μείνει». Έλεγε για κάποιον ιεροκήρυκα ότι έκαιγε μαζούτ αντί να καίει κυροζίνη. Κούφιος θόρυβος χωρίς ουσιαστικό έργο. Και για κάποιον άλλον ιεροκήρυκα έλεγε ότι κάνει πολύ ωραίο αλλά αρνητικό κήρυγμα. Ένας μοναχός πήγε παραμονή της κουράς του να πάρει ευχή από τον γέροντα Παΐσιο και τον ερώτησε, «Γέροντα, τι έχετε να μου πείτε, αύριο γίνομαι μοναχός?» Ο γέροντας του απήντησε, «Ανέβα στον πύργο στο Κουτλουμούσι», η αραμονή Κουτλουμουσίου, «ανέβα στον πύργο στο Κουτλουμούσι και πες, έχε για καημένε κόσμε». Τι σοφό και αγιασμένο χιούμορ είχε ο Άγιος Γέροντας. Σε γυναίκα που του είπε, «Γέροντα,
βάλε τηλέφωνο για να μπορούμε να σε βρίσκουμε για προσευχή σε δύσκολες στιγμές και λοιπά, της είπε ο γέροντας. Ευλογημένη, τι το θέλεις το τηλέφωνο, στείλε τηλεγράφημα και εγώ να είσαι σίγουρη ότι θα το πάρω. Σε άλλη γυναίκα που του είπε, γέροντα, με ακούς όταν βρίσκεσαι στο Άγιο Όρος και σου μιλάω και σε παρακαλώ στην προσευχή μου. Ο γέροντας Παΐσιος της απήντησε λιτά. Ε τι, για που φόμη πέρασες. Έχουν λεχθεί και έχουν γραφεί και είναι γνωστά πάρα πολλά από όσα ατελείωτα είπε ο γέροντας σε πάρα πολλούς ανθρώπους που τον εγνώρισαν. Ας μου επιτραπεί εις την αγάπη σας να αναφέρω κάποια ελάχιστα προσωπικά μου περιστατικά που φυσικά επιτρέπεται αυτά να λεχθούν και φυσικά έχουν σχέση με τον γέροντα. Ήμουν δόκιμος και κατά την αγρυπνία της Αναστάσεως στο κελί του γέροντά μου Πάπα Ισαάκ του Λιβανέζου ψάλαμε όλοι μας από κάτι. Όταν όμως έψαλε ο γεροπαΐσιος, έψαλε τόσο συγκινητικά και καρδιακά που μας έδινε την αίσθηση ότι όντως εβίωνε το Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη. Και κατά την τελετή της Αναστάσεως, στον εξωτερικό χώρο του κελιού, όταν ψάλαμε όλοι μαζί τα Χριστός Ανέστη, τότε ταυτοχρόνως και λαϊδούσαν τα πουλιά. Και κάποια στιγμή με ρώτησε χαμηλόφωνα, τι λένε τα πουλάκια. Εγώ απήντησα, πού να ξέρω γέροντα. Και εκείνος είπε, ευλογημένε ψάλλω το Χριστός Ανέστη και εσύ κάθισε μουγκός και δεν απαντάς αληθώς Ανέστη. Όταν με έστειλε στον Πάπα Ισαάκ για να δοκιμάσω ως υποτακτικός, με ξεπροβόδισε περπατώντας μαζί μου σχεδόν μέχρι τη μισή απόσταση από την Παναγούδα μέχρι το κελί του Πάπα Ισαάκ στην Καψάλα. Και ενώ εγνώριζε πολύ καλά ότι ο Πάπα Ισαάκ ή το έμπειρο σοφός ασκητής όντως γνήσιος γέροντας, εξάλλου ο πατήρ Παΐσιος τον είχε κάνει μεγαλόσχημο, μου είπε, να ξέρεις ότι τα έντερα με την κοιλιά μας πολλές φορές μαλώνουν, γι' αυτό και γουργουλίζει η κοιλιά. Δεν είναι εύκολο να συνονοηθεί ένας Έλληνας με ένα Λιβανέζο, αλλά αν με τη χάρη του Θεού κάνεις υπομονή, θα έχεις ενδοσυνονόηση. Φυσικά, ο Πάπα Ισαάκ μιλούσε άπτεστα ελληνικά, ακόμη και αρχαία. Πού να καταλάβω όμως εγώ τότε, ήμουν στο τέλος του τρίτου έτους του Πολυτεχνείου, 22 χρονών περίπου, πού να καταλάβω ότι ο γέροντας δεν εννοούσε τη γλώσσα, εννοούσε ότι δεν είναι εύκολη η υπακοή, δεν θέλει ορθολογισμό, κοσμική λογική κλπ. Και ότι θέλει αγώνα και όλα τα υπόλοιπα τα οποία είδα στην πράξη σαν δόκιμος εν καιρό και τότε θυμήθηκα και ενόησα τα σοφά και άγια και σωτήρια λόγια του εν λόγω γέροντος. Τον ερώτησα κάποτε, γέροντα, εμένα με ξέρουν όλοι οι Αγίοι, και μου απήντησε, ευλογημένε να τους δώσεις διεύθυνση και τηλέφωνο για να σε βρίσκουν. Οι αριθμοί από τα τηλέφωνα είναι οι κόμποι του κοβοσκηνιού. Κάποτε μου είπε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, προσεκτικότατοι και να ασπαζόμαστε μόνο το φρόνημα από κάθε σωστό γέροντα και να μην δεχόμαστε ό,τι διαδίδεται, γιατί ζούμε στην εποχή της παραπληροφόρησης. Τι εννοείται γέροντα, τον ερώτησα, και απήντησε, το πόσες σάλτσες, παρασάλτσες, παραπληροφορίες και παρατράγουδα άκουσα στη ζωή μου,
δεν είναι τίποτα μπροστά σε όλα αυτά που θα κυκλοφορήσουν μετά την κοίμησή μου. Έλεγαν και θα λένε διάφορα ότι τα είπε δήθεν ο Παΐσιος, αλλά τους τα υπαγορεύει ο εαυτός τους ο Πλανήσιος. Ότι όμως, συνεχίζω γέροντας πάντα, ότι όμως έχω πει εγώ χαμένος, λόγια του γέροντα, το τι ακριβώς εννοούσα μόνο ο Χριστός γνωρίζει και κάποια ούτε εγώ ο ίδιος τα καταλαβαίνω. Λόγια ακριβή του γέροντα. Βλέπουμε το πόσο γέροντας ήξερε να καλύπτει και να κρύβει την οποιαδήποτε αρετή και τις ποικίλες εμπειρίες του. Για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που συνέβη και για το οποίο μόνο τα ακόλουθα επιτρέπετε να σας αναφέρω, ο γέροντας το θέμα αυτό βρέθηκε στη μέση, φυσικά χωρίς να ευθύνεται, και πέρασε μια πάρα πολύ μεγάλη στενοχώρια, πίκρα, θλίψη και ανίποτο πόνο. Και μετά από πολλά χρόνια, από τότε που συνέβη το εν λόγω γεγονός, το γεγονός αυτό, σε σχετική συζήτηση τον ερώτησα, γέροντα, πώς αντέξατε τότε, και μου απήντησε, έκανα παιδί μου την καρδιά μου κοιμά. Βλέπουμε τι θυσιαστική αγάπη είχε ο γέροντας. Γενικά, ό,τι έκανε ο γέροντας, πάντοτε το έκανε ή για να βγει μεγάλο καλό ή για να αποφευθεί μεγαλύτερο κακό. Άλλες φορές πάλι τα έπαιρνε αγώγιστα επάνω του όλα μόνο και μόνο από αγάπη. Με εντολή του γέροντός μου, πατρός Ισαάκ του Λιβανέζου, πήγα στην Παναγούδα για να πω στον γέροντα Παΐσιο ότι είχα την επιθυμία να γίνω ιερέας. Και μόλις πήρα την ευχή του, πριν του πω οτιδήποτε, ευθύς αμέσως μου είπε, «Θέλεις να γίνεις παπάς?» με την ευχή μου. Του είπα κάποτε, «Γέροντα, προσευχηθείτε να βάλω μυαλό» και μου απήντησε, «Μυαλό έχουμε όλοι, ακόμα και τα ζώα, νους χρειάζεται». Κάποτε του είπα, «Γέροντα, να προσέχετε την υγεία σας, σας έχει ανάγκη ο κόσμος, όλοι οι άνθρωποι που έρχονται στο Άγιον Όρος επιθυμούν και λένε να γνωρίσουμε τον γέροντα Παΐσιο». Και απήντησε, «Εγώ εύχομαι να γνωρίσουν όλοι στην πνευματική του ζωή το Παν Ίσιο». Το Παν Ίσιο. Έλεγε για τον μακαριστό Μητροπολίτη σας Σεβαστιανό, «Επίσκοποι είναι πολλοί, αλλά Σεβαστιανός κανένας». Παρεπιπτόντος, το ίδιο ακριβώς έλεγε και για τον γέροντα Παρθένιο, τον νυν ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους. Ηγούμενοι υπάρχουν πολλοί, Παρθένιος κανένας. Μεγάλη Σαρακοστή. Μεγάλη Σαρακοστή του 1994. Τελευταία Μεγάλη Σαρακοστή και τελευταίο Πάσχα της επιγείου ζωής του γέροντος Παϊσίου. Είχα την ευλογία και τιμή να κληθώ στην Σουρωτή για να τελέσω κάποιες ακολουθίες της Σαρακοστής, επίσης και όλες τις ακολουθίες από τη λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης έως και την Δευτέρα του Πάσχα. Λόγω της ασθενείας του γέροντος, κάποιες ακολουθίες, παύλα λειτουργίες, έγιναν και κλεισμένων των θυρών, παρουσία μόνον του γέροντος, της αδερφότητος και της αναξιότητός μου. Σε ευχέλιο της Σαρακοστής
όταν τον έχρισαν, επειδή ο γέροντας ήταν μοναχός και δεν είχε ιεροσύνη, έσκυψε να μου ασπαστεί το χέρι και να πάρει την ευχή μου. Εγώ μπροστά στον σεβάσμιο γέροντα, από ντροπή και δέος, τράβηξα το χέρι μου και έσκυψα να πάρω εγώ την ευχή του. Τότε τσουγκρίσανε τα κεφάλια μας και με ασπάστηκε ευθύς αμέσως το κεφάλι μου. Όταν την άλλη ημέρα τον ερώτησα, «Γέροντα, σας πόνεσα?» μου απήντησε, «Όχι ευλογημένε, δεν το κατάλαβες από τον κρότο». Και εγώ του απήντησα τότε αυθόρμητα με τη σειρά μου, «Κατάλαβα ότι το δικό σας κεφάλι ήταν γεμάτο σοφία και χάρη, ενώ το δικό μου άδειο και κούφιο». Όταν τον εκκοινώνησα την τελευταία Μεγάλη Πέμπτη, επίσης και το τελευταίο Πάσχα της ζωής του, στην ακολουθία και λειτουργία της Αναστάσεως, στην Ανάσταση, δεν θα ξεχάσω ποτέ με τι ευλάβεια και μεγάλη ειρήνη εκκοινωνούσε, παρά το ότι είχε φρικτούς πόνους και είχε μείνει σχεδόν μία σκιά από την ασθένεια. Στην τελευταία συνάντησή μας της επιγείου ζωής του, εκτός των άλλων, μου είπε να μην στέλνω τον κόσμο στο παλαιό ημερολόγιο, αλλά να στέλνω και να οδηγώ τον κόσμο στον παλαιό των ημερών. Αγαπητοί μου αδελφοί, ανάμεσά μας εδώ σήμερα υπάρχουν αρκετοί που εγνώρισαν τον γέροντα Παΐσιο, όπως και πάρα πολλοί άνθρωποι που τον εγνώρισαν και δεν ευρίσκονται σήμερα εδώ. Πιστεύω ότι όλοι ανεξαιρέτως συμφωνούμε ότι την προσωπικότητα του γέροντος Παϊσίου την συνθέτουν μεγάλες αρετές και φυσικά και υπερφυσικά προτερήματα, όπως εξυπνάδα, σοφία, ευστροφία, οξυδέρκεια, διορατικότητα, απλότητα, ετυμολογία, σοφό χιούμορ, σύνεση, θεοποιώ ταπείνωση, διάκριση, θυσιαστική αγάπη, εμπειρία, διόραση, προόραση, νύψη, άσκηση, προσευχή, αγιότητα. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένας μεγάλος σύγχρονος Άγιος και είναι σκέπη γενικά για όλη την Οικουμένη και ειδικά για την ευλογημένη όντως Κόνιτσα. Την ευλογημένη Κόνιτσα που εκτός από την ευχή του μακαριστού Σεπτού Επισκόπου κυρού Σεβαστιανού τη σκεπάζει και η ευχή του γέροντος Παϊσίου. Είναι επίσης μια ευλογία που εδώ υπάρχει και το κατασάρκα DNA του γέροντος Παϊσίου, δηλαδή κατά σάρκα συγγενής του που κατοικούν εδώ. Να ζήσεις ευλογημένη Κόνιτσα ανάμεσα σε όλες τις πόλεις. Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ζητώ συγγνώμη αν σας εκούρασα. Το να πω ότι θα είμαι αναπολόγητος επειδή εγνώρισα και συνομίλησα για ώρες με τον γέροντα Παΐσιο, ίσως θεωρηθεί υπερβολή, ταπεινολογία κλπ. Εγώ όμως το εννοώ, θα είμαι αναπολόγητος. Την ευχή του γέροντα να έχουμε όλοι μας. Σας ευχαριστώ.